Ο αδερφός σου πού είναι, δεν είναι εδώ? Είναι στο Λονδίνο. Πότε θα έρθει? Δεν ξέρω. Καλατζή, έτσι θα είσαι τώρα? Πώς έτσι? Οκ, κοίτα, συγγνώμη, ξέρω ήταν άβολο αυτό το σκηνικό, αλλά έλα και εσύ λίγο στη θέση μου. Ξυπνάω σε ένα άγνωστο σπίτι, σε έναν άγνωστο χώρο. Βλέπω μια πόρτα, την ανοίγω. Πού να φανταστώ ότι θα είσαι εσύ από πίσω, και μάλιστα ολόγυμνος. Μουρική, θες να μπεις και εσύ λίγο στη θέση μου, ε? Είμαι στο σπίτι μου, ωραία. Κάνω μπάνιο, είμαι γυμνός. Όταν κάνουμε μπάνιο στο σπίτι μας, είμαστε γυμνοί, το έχεις προσέξει? Επίσης, να σου θυμίσω ότι εσύ μου ζήτησες να κοιμηθείς εδώ. Εγώ? Πότε, γιατί? Ο ιδιοκτήτης κάλεσε την αστυνομία για να σε συλλάβουν. Ποιος ιδιοκτήτης? Του παλιού σου σπιτιού, Μουρίκη. Του παλιού σου σπιτιού. Μπήκε στον κήπο του, κατασκήνωσε στον κήπο του, ήπιες μια μπουκάλα σαμπάνια και τα βιάστηκες, δεν το θυμάσαι? Γιατί να το κάνω αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Με πήρε ο γειτονά σου στις 2 το πρωί για να σε ξεπλέξω. Ο Εμιλίος. Πάλι καλά που θυμάσαι το όνομά του. Αλήθεια τώρα, δεν θυμάσαι τίποτα από χθες το βράδυ? Ούτε ότι ξέρασε το φίκο μου? Αχ, μη φωνάζει, σου λέγω πονοκέφαλο. Και στον νηπτήρα μου και στην πανιέρα μου. Τώρα που το λες, θυμάμαι να κάνω με το και να μου κρατάει κάποιο τα μαλλιά, εσύ ήσουν. Ποιο άλλο? Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, ευγενικό. Παρακαλώ. Επίσης, όταν είμαστε σε ξένο σπίτι και θέλουμε να μπούμε στο μπάνιο, χτυπάμε πριν. Καλά, μην τρελαίνεσαι. Δεν είδα και τίποτα. Δεν πρόλαβα, καλύφθηκες. Πάντως, αυτό που έχεις εκεί κάτω είναι πολύ μεγάλο. Θα το προσέξεις. Ποιο είναι μεγάλο? Αυτό που έχεις εκεί, κατά από το υπογάστριο. Την ελιά τη μαύρη. Είναι ακανόνιστη. Είναι... Να πας σε κανένα γιατρό να τη δει. Καλημέρα, υπαστινόμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Αργύρη. Τι έχουμε? Άντρας, γύρω στα 25. Η κυρία Καζάκου, ιδιοκτήτρια του σπιτιού, βρήκε το πτώμα σήμερα το πρωί. Δεν έχει ιδέα ποιος είναι. Όνομα, ξέρουμε? Δεν έχουμε όνομα. Δεν βρήκαμε ούτε κινητό, ούτε ταυτότητα, ούτε πορτοφόλι. Τίποτα. Άγνωστος προς το παρόν. Πάω να της μιλήσω. Θα μου κρατάς μούτρα για πολύ ακόμα? Αυτό να το βρεις μόνη σου, που έχεις και IQ 160. Καλή σας μέρα. Υπαστυνόμος Αργύρης Καλατζής. Μπετίνα Καζάκου, χαίρομαι πολύ. Θα μπορούσα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις? Μήπως θυμάστε τι ώρα ακριβώς βρήκατε το πτώμα? Ακριβώς όχι. Πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και το είδα. Ξυπνάω νωρίς. Για να κάνω τη γυμναστική μου, ξέρετε. Γύρω στις 6.30, 7, 7.30, δεν κοίταξα. Έπαθα σοκ. Ένας νεκρός άντρας στον κήπο μου. Ταράχτηκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον ξέρετε, σωστά? Όχι. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ μου. Μήπως αντιληφθήκατε κάτι περίεργο κατά τη διάρκεια της νύχτας ή πριν βρείτε το πτώμα, εννοώ? Δεν θυμάμαι κάτι. Μήπως ακούσατε κάποιον περίεργο ήχο, κάτι παράξενο? Κάποιο αυτοκίνητο ίσως που σταμάτησε έξω από το σπίτι? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι κοιμάμαι λίγο βαριά. Ακούω ήχους από τροπικά δάση για χαλάρωση. Ψάχνετε κάτι? Όχι, έτσι, χαζεύω. Ωραίο σπίτι έχετε. Σας ευχαριστώ. Τέλος πάντων, αν θυμηθείτε κάτι, οτιδήποτε, σας παρακαλώ να μου τηλεφωνήσετε. Βεβαίως. Συγγνώμη που δεν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και πάλι. Λίγο δύσκολο με την ταραχή που πήρα. Να πάτε στο καλό. Πάντως η θέση του πτωμένου είναι πάρα πολύ περίεργη. Απομονωμένο σπίτι, ό,τι πρέπει για να κρύψει ένα πτώμα. Κάμερες υπάρχουν? Υπάρχουν, αλλά δεν βλέπουν μέχρι εδώ. Όποιος τους έβαλε δεν έκανε και πολύ καλή δουλειά. Γιάννη. Τραύμα στην ενιακή χώρα. Θανάσιμο μάλλον.
Δεν υπάρχουν άλλα εμφανή τραύματα. Όχι πρόσφατα τουλάχιστον. Βλέπουμε σημάδια από μόλοπες στο πρόσωπο, καλυμμένα με make-up. Αλλά αυτή είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ωρα θανάτου. Μία με τρεις τη νύχτα υπολογίζω. Και δεν βλέπω αίμα, που σημαίνει ότι το πτώμα μετακινήθηκε αρκετή ώρα μετά το θάνατό του. Πω, πρέπει να βρούμε τώρα και τον τόπο του εγκλήματος. Τρέχα γύρευε. Προέχει να βρούμε την ταυτότητα του θύματος, Γιώργο. Γιάννη, χρειάζομαι αποτυπώματα και DNA το συντομότερο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω από τον ντύσιμο του θύματος, ίσως δούλευε στον ιδιωτικό τομέα, σε υψηλόβαθμη θέση. Πόσο υψηλόβαθμη, ρε Γιώργο, τόσο νέος. Έχεις δίκιο. Ίσως είναι πλουσιόπεδο, ξέρεις, μπαμπάς επιχειρηματίας κτλ. Απ' την άλλη, όμορφο παλικάρι, γυμνασμένος, καλοντυμένος, θα μπορούσε να είναι μοντέλο. Μουρίκη, σκέφτεσαι κάτι? Ναι, σκέφτομαι, έχω κάπως μπλοκάρει. Έλα ρε εσύ, ο σούπερ εγκέφαλος IQ 160 έχει μπλοκάρει. Πάλι καλά που υπάρχουμε κι εμείς δηλαδή. Λοιπόν, δεν είναι υδρωμένος. Το πουκάμισό του δηλαδή και το σακάκι δεν έχουν υδρότα, που σημαίνει ότι μάλλον άλλαξε ρούχα μετά τη δουλειά του. Γιατί να είναι υδρωμένος στη δουλειά του, βρε Μουρίκη? Ναι. Λέω όχι, δεν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να ήταν υδρωμένος, λέω μια περίπτωση. Τέλος πάντων, εννοώ ότι το ρούχο του είναι ατσαλάκωτο, του κουτιού, που σημαίνει ότι μάλλον πήγε κάπου σε κάποια διασκέδαση, άλλαξε για να πάει το βράδυ κάπου ή σε ένα επαγγελματικό γεύμα. Φαντάζομαι, μπορεί και όχι. Μουρίκη, μας φώτισες. Πάντως, το αριστερό μανίκι του είναι ξεκούμποτο στο πουκάμισο και το δεξί είναι κουμπωμένο. Και τι μας λέει αυτό? Αυτό μας λέει ότι ξεκούμπωσε το αριστερό του μανίκι. Κάποια στιγμή εκεί που πήγε, για κάποιο λόγο. Εσύ, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό που είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κοίτα πώς το κάνουν οι επαγγελματίες. Πήγε στην τουαλέτα, πήγε να πλύνει τα χέρια του, σήκωσε τα μανίκια και μετά ξέχασε να κουμπώσει το ένα. Ή πήγε σε ένα από αυτά τα κλαμπ που σου βάζουν σφραγίδα στην είσοδο. Ναι, αλλά το πτώμα δεν έχει σφραγίδα. Με αόρατο μελάνι. Αυτά είναι πολύ της μόδας. Εσύ πού τα ξέρεις αυτά τα κλαμπ? Πήγα σε ένα τέτοιο με την Ιωάννα της προάλλη. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, κύριε Χαρίτου. Mm-hmm. Αυτός ο άντρας δολοφονήθηκε χθες. Πιστεύουμε ότι νωρίτερα ήταν στην καλερί σας. Τον έχετε δει? Ναι, τον είδα χθες. Παρουσιάζαμε μία σειρά από πολυτελείς τσάντες Art Deco. Ήταν συνοδός μιας influencer που έρχεται συχνά στις εκδηλώσεις μας. Τον περιέφερε παντού, εδώ και τρεις μήνες περίπου. Έβλεπα τα story της. Όταν λέτε ότι τον περιέφερε, τι εννοείτε, σαν σκυλάκι, σαν αξεσουάρ? Κάπως έτσι. Ήταν πιλότος. Ευκατάστατος, σεξι, ακριβώς ο τύπος της. Το όνομά του το ξέρετε? Το δικό του όχι. Ούτε και το δικό της ολόκληρο, μόνο το μικρό. Βέρα. Αλλά μπορώ να σας τη δείξω. Βέρα Platinum. Αυτό είναι το ψευδώνυμό της. Ωραίο ζευγάρι. Μοιάζει να τα πήγαιναν καλά οι δυο τους, ε? Στα social, ναι.